είμαστε στην τελευταία περίπτωση γονιδίων, στο πέμπτο κεφάλαιο βιολογίας προσανατολισμού γάμα λυκείου και θα δούμε τα φιλοσύνθετα γονίδια. Ξέρετε, αυτό το κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο το οποίο κλείνει και συνδέει όλα τα προηγούμενα. Θα δούμε λοιπόν εδώ ποιες περιπτώσεις και ποιες ιδιαίτερες καταστάσεις έχουν αυτά τα γονίδια που βρίσκονται πάνω στο χ χρωμόσωμα και τι ιδιαίτερες περιπτώσεις αναπτύσσονται με αυτά. Με αυτόν τον τρόπο όμως μας δίνει και τη δυνατότητα να κάνουμε ασκήσεις οι οποίες συνδυάζουν όλες τις περιπτώσεις γονιδίων και τα φιλοσύνθετα μαζί. Το πώς θα τις επεξεργαστούμε στις ασκήσεις θα σας το πω και στο τέλος του σχολείου και θα τα έχω γραμμένα κάτω στα σχόλια έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθήσετε σιγά σιγά και βήμα βήμα την εξέλιξη ασκήσεων μέσα στο πέμπτο κεφάλαιο. Λοιπόν, δεν θα μακρηγορήσω όμως άλλο και θα πάμε γρήγορα να δούμε πώς αναπτύσσει αυτό το κεφάλαιο το σχολικό μας βιβλίο. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, φιλοσύνδετη υπολοιπόμενη κληρονομικότητα. Στον άνθρωπο, αναφέρει το σχολικό βιβλίο, υπάρχει ένα ζεύγος χρωμοσωμάτων που ονομάζονται φυλετικά και διαφέρουν ανάμεσα σε αρσενικά και θηλυκά άτομα. Τα φυσιολογικά θηλυκά έχουν ένα ζεύγος όμοιων χ χρωμοσωμάτων, ενώ τα φυσιολογικά αρσενικά έχουν ένα χ και ένα ψ χρωμόσωμα. Για να δούμε εδώ πέρα τον καριότυπο ενός θηλυκού, όπως βλέπετε εδώ, ατόμου. Τα θηλυκά λοιπόν μας λέει ότι έχουν ένα ζεύγος όμοιων χ χρωμοσωμάτων. Βλέπετε εδώ τα χρωμοσώματα, διαταγμένα σε ζεύγη, καταλατούμενο μέγεθος, και πάμε εδώ στο τέλος, μας έχει βάλει ο καριότυπος τα δύο χ χρωμοσώματα που είναι χαρακτηριστικό, είπαμε, των θηλυκών ατόμων. Ενώ βλέπουμε τα αρσενικά άτομα, πάλι το ίδιο στον καριότυπο, αλλά βλέπουμε εδώ στον σημείο το τελευταίο ότι το χ με το ψ, τα οποία όπως βλέπετε δεν έχουν το ίδιο μέγεθος. Τα γονίδια που βρίσκονται στο χ, προσέξτε, και δεν έχουν αλληλόμορφα στο ψ, ονομάζονται φιλοσύνθετα και ο τρόπος με τον οποίο κληρονομούνται αναφέρεται ως φιλοσύνθετη κληρονομικότητα. Για έλατε να σας δούνε τα παιδιά. Α, καλώς το κορίτσι μας. Το χ. Ο άλλος που είναι. Κρύβεται. Ντρέπεται, λέει, γιατί είναι κοντός. Πες του, μωρέ, να βγει έξω που φοβάται και κρύβεται. Βρε. Βρε, βγες έξω. Καλά, θα βγω. Ντρέπεσαι που είσαι κοντούλης. Θα κάνεις έναν πέδαρο εσύ. Έτσι, μπράβο. Έτσι σε θέλω. Χαρούμενο. Βλέπετε λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα, πως το ένα είναι πολύ μεγαλύτερο από το άλλο. Τα γονίδια τα οποία υπάρχουν στο χ χρωμόσωμα δεν υπάρχουν στο ψ χρωμόσωμα, αλλά θα δούμε πως αυτό είναι δυνατόν. Έτσι λοιπόν, τι είδαμε εδώ πέρα. Είδαμε το χ και το ψ χρωμόσωμα και όπως εξηγήσαμε, το κομμάτι αυτό εδώ το οποίο δεν έχει το αντίστοιχό του στο ψ περιλαμβάνει τα φιλοσύνθετα γονίδια. Το ξαναδιαβάζω, τα γονίδια που βρίσκονται στο χ αλλά δεν έχουν αλληλόμορφα στο ψ ονομάζονται φιλοσύνθετα. Το ακούσατε, δεν νομίζω να χρειάζεται να σας το ξαναπώ. Θα μου τα μάθετε πάρα πολύ καλά. Τι είναι φιλοσύνθετα γονίδια. Και τώρα ας δούμε ένα παράδειγμα επάνω σε φιλοσύνθετα γονίδια και ας δούμε το παράδειγμα της αιμορροφιλίας α. Είναι, όπως λέει το σχολικό, μια κλασική φιλοσύνθετη διαταραχή στην οποία το αίμα δεν πίζει φυσιολογικά λόγω της έλλειψης του παράγοντα 8 μιας αντιαιμορροφιλικής πρωτεΐνης. Το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για την σύνδεση της ασθένειας είναι υπολοιπόμενο φιλοσύνθετο και συμβολίζεται με χα μικρό, θα το συμβολήσουμε τώρα, θα σας εξηγήσω τα σύμβολα, και τα φυσιολογικό αλληλόμορφο συμβολίζεται με χα κεφαλαίο και είναι επικρατές. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ πέρα, έχουμε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στα φιλοσύνθετα γονίδια, δεν τα βάζουμε με α μικρό το υπολοιπόμενο και α κεφαλαίο το επικρατές, αλλά για να δείξουμε πως είναι φιλοσύνθετα, χρησιμοποιούμε το γράμμα χ. Χ α μικρό υπολοιπόμενο, χ α κεφαλαίο το επικρατές, που είναι πάνω στο χ χρωμόσωμα, και φυσικά ψ συμβολίζουμε το ψ χρωμόσωμα, αυτό το οποίο σε συνδυασμό με το χ θα μας δώσει το αρσενικό άτομο.
Έτσι λοιπόν, μάθαμε τι είναι αιμορροφιλία α. Είπαμε, είναι μια ασθένεια όπου το αίμα δεν πίζει φυσιολογικά. Και φυσικά θα μου το ξέρετε και αυτό πολύ καλά. Με τον ίδιο τρόπο κληρονομικότητας κληρονομείται και άλλο ένα χαρακτηριστικό, το οποίο λέγεται μερική αχρωματοψία στο πράσινο και στο κόκκινο χρώμα. Το σχολικό μας λοιπόν έχει δύο παραδείγματα, την αιμορροφιλία α και την μερική αχρωματοψία στο πράσινο και στο κόκκινο, τα οποία ελέγχουν χαρακτηριστικά και τα γονίδια τους βρίσκονται πάνω στα φυλοσύνθετα γονίδια. Εδώ πέρα όμως έχει κάτι ενδιαφέρον να συνεχίσουμε να πούμε κάτι από αυτό που αναφέρει το σχολικό, που έχει εμφανιστεί αυτή η αιμορροφιλία που είπαμε προηγουμένως. Λέει, ο τρόπος κληρονόμησης της αιμορροφιλίας έχει μελετηθεί από πολύ παλιά. Γιατί ήταν κάτι το οποίο εμφανιζόταν στις βασιλικές οικογένειες. Είναι γνωστό ότι η βασίλισσα Βικτωρία ήταν φορέας και μεταβίβασε τη βασιλική αιμορροφιλία στους απογόνους. Είναι αυτό που λέγαμε και στο προηγούμενο μάθημα, ότι λόγω του ότι οι βασιλείς παντρευόντουσαν μεταξύ τους, δηλαδή στενείς συγγενείς, το γονίδιο δεν, ας το πούμε, διαλυόταν, δεν εξαφανιζόταν μέσα στον γενικό πληθυσμό και κυκλοφορούσε μέσα στην οικογένεια. Έτσι λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα την βασιλική οικογένεια, βλέπετε εδώ πέρα αρχικά τη Βικτωρία και τον Άλμπερτ και όλες τις οικογένειες οι οποίες προήλθαν, έχουμε τη Βρετανική βασιλική οικογένεια, την Ρώσικη οικογένεια, την Ισπανική οικογένεια, τη βασιλική. Όλες αυτές λοιπόν έχουν προέλθει από την αρχική γιαγιά, ας το πούμε έτσι, τη Βικτώρια και τον Άλμπερτ, και βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει ένα σημαδάκι, όπως είχαμε, αυτό δεν σας το έχω πει, δεν σας το τόνισα, να πούμε ότι αυτό το σήμα, ένα κυκλάκι με μέσα μία βουλίτσα, είναι χαρακτηριστικό ότι το άτομο είναι ετερόζυγο, δεν πάσχει βέβαια, αλλά φέρει το υπολοιπόμενο γονίδιο της ασθένειας. Το έχει λοιπόν εδώ πέρα η βασιλική γιαγιά, η Βικτώρια, και όπως βλέπετε το μεταδίδει σε διάφορα άτομα. Όταν εμφανίζεται στο αρσενικό, κοιτάξτε τα αρσενικά, εμφανίζονται και έχουν την ασθένεια, ενώ στα θηλυκά δεν εμφανίζεται η ασθένεια. Ή, όπως αναφέρει και η βιβλιογραφία, τα θηλυκά τα οποία είναι προφανώς ομόζυγα, χ α μικρό για την ασθένεια, δεν επιβιώνουν. Εδώ πέρα λοιπόν κάνει ιδιαίτερη μνήμα για τον Αλέξη, ο οποίος ήταν το αρσενικό παιδί στη βασιλική ρώσικη οικογένεια με τους τσάρους, και να τι εδώ πέρα οι τσάροι, είναι ο τελευταίος, ο Ρωμανόφ, ο οποίος σκοτώσανε κατά τη διάρκεια της Οκτωβριανής Επανάστασης το 1917. Αυτός εδώ πέρα ο μικρός είναι ο Νικόλαος, ο οποίος είχε αυτή την ασθένεια, έτρεχε δηλαδή σε περίπτωση που είχε ένα χτύπημα, το αίμα δεν μπορούσε να σταματήσει. Εδώ θα σας πω ότι είναι και όλη η ιστορία με αυτόν τον παπά, τον Ρασπούτιν, ο οποίος επηρέαζε πάρα πολύ τη βασίλισσα. Αυτά λοιπόν για τις βασιλικές οικογένειες και για την ασθένεια που κυκλοφορούσε εκεί. Τώρα όμως θα δούμε γιατί γίνεται τόσο ντόρος για αυτά τα φυλοσύνθετα γονίδια. Δηλαδή θα απαντήσουμε σε αυτό εδώ το ερώτημα το οποίο σας έχω βάλει. Οι φυλοσύνθετες υπολοιπόμενες ασθένειες είναι συχνότερες στα αρσενικά άτομα. Δηλαδή αυτό είναι που κάνει να έχει ενδιαφέρον το φυλοσύνθετο γονίδιο και να το εξετάζουμε, γιατί έχει μια διαφοροποίηση όσον αφορά τα αρσενικά και τα θηλυκά άτομα. Τι λέει λοιπόν εδώ πέρα το σχολικό μας? Λέει, επειδή τα αρσενικά άτομα έχουν ένα χ χρωμόσωμα, ενώ τα θηλυκά έχουν δύο, θα υπάρχουν δύο πιθανοί γονότυποι στα αρσενικά. Ποιος? Ο χα μικρό ψι και χα κεφαλαίο ψι, άρα η πιθανότητα να εμφανιστεί το υπολοιπόμενο είναι και η ασθένεια προφανώς, αφού το ψι δεν έχει αντίστοιχο, είναι 50%, ενώ τα θηλυκά είναι 3. Έτσι όπως τα βλέπω εδώ, καταλαβαίνω εύκολα ότι το χα μικρό είναι σε πιθανότητα 33,3% ή 1/3, άρα μικρότερη από το 50% που λέγαμε προηγουμένως. Για να το δούμε εδώ πέρα, βλέπουμε ότι η πιθανότητα των αρσενικών να είναι φυσιολογικά είναι 5%, να το, χα μικρό ψι άτομα με αιμορροφιλία, ενώ βλέπετε εδώ πέρα στα θηλυκά, χα κεφαλαίο και χα μικρό, δεν έχουν πρόβλημα,
Το ένα είναι ομόζυγο, τον ετερόζυγο, αλλά είναι φυσιολογικά. Ενώ το 1 τρίτο σε πιθανότητα είναι ομόζυγο αιμοροφιλικό και όπως είπαμε μπορεί και να μην επιβιώνει ένα τέτοιο άτομο με την αιμοροφιλία. Αλλά για να δούμε τώρα τι συμβαίνει σε τέτοια άτομα. Ένα υπολοιπόμενο φιλοζωικό γονίδιο εκφράζεται φαινοτυπικά σε όλα τα αρσενικά άτομα που φέρουν το γονίδιο, αλλά μόνο σε εκείνα τα θηλυκά που είναι ομόζυγα για το υπολοιπόμενο. Έτσι, χι αλφα μικρό, χι αλφα μικρό όπως είπαμε. Συνεπώς, οι ασθένειες που ελέγχονται από τα υπολοιπόμενα φιλοσύνδετα γονιδία εμφανίζονται συχνότερα στα αρσενικά άτομα και πάρα πολύ σπάνια στα θηλυκά άτομα. Να, κοιτάξτε εδώ πέρα, σας έχω ένα γενεαλογικό δέντρο. Βλέπετε εδώ πέρα την πρώτη γενιά, χι αλφα κεφαλαίο, χι αλφα μικρό, ετερόζυγο, η βουλίτσα που είπαμε προηγουμένως, νάτι. Το άτομο δεν φέρει ασθένεια παρότι είναι ετερόζυγο. Το αρσενικό όμως είναι χι αλφα μικρό, την εμφανίζει. Κοιτάξτε το σύνολο του δέντρου, θα δείτε ότι αν υπάρχει κάποια ασθένεια σε εμφάνιση θα είναι στα αρσενικά άτομα. Ενώ το θηλυκό, το έχω βάλει έτσι επίτηδες, είναι χι αλφα μικρό, χι αλφα μικρό, εμφανίζεται, είπαμε, στα θηλυκά σε πολύ μικρότερη αναλογία. Αυτά. Γι' αυτό θα δούμε ακριβώς αυτό που σας είπα, γιατί οι φιλοσύνδετες υπολοιπόμενες ασθένειες είναι συχνότερες και θέλω σαν θεματάκι όλο αυτό να μου το μάθετε. Μπορεί να πέσει έτσι ακριβώς όπως το αναφέρουμε. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Και πάμε και στην τελευταία παράγραφο, αλλά εδώ θέλω να κάνουμε ένα παιχνιδάκι. Θα φτιάχνουμε το γενεαλογικό δέντρο ανάλογα με το τι διαβάζουμε. Εντάξει, πάμε να το δούμε. Εάν ένας αιμοροφιλικός άντρας παντρευτεί μια γυναίκα φυσιολογική ομόζυγη. Για να το φτιάξουμε. Ωραία. Αιμοροφιλικός άντρας, ομόζυγη γυναίκα. Πώς είναι ο αιμοροφιλικός άντρας? Χι αλφα μικρό ψι. Ωραία. Και η γυναίκα, ομόζυγη μας είπε, χι αλφα κεφαλαίο, χι αλφα μικρό. Όλοι οι αρσενικοί απόγονοι του θα πάρουν το ψι χρωμόσωμα, προφανώς, από τον πατέρα τους και το χι από τη μητέρα τους και θα είναι υγιείς. Ενώ όλοι οι θηλυκοί απόγονοι θα είναι υποχρεωτικά φορείς. Για να το δω. Τέλεια. Λοιπόν, τα θηλυκά άτομα θα είναι χι αλφα κεφαλαίο, χι αλφα μικρό και τα αρσενικά χι αλφα κεφαλαίο, ψι. Κανείς δεν πάσει. Αν τώρα υποθέσουμε ότι ο θηλυκός απόγονος της προηγούμενης περίπτωσης, δηλαδή μια φορέα της ασθένειας, παντρεύεται ένα φυσιολογικό άντρα, προφανώς θα έχει το χι αλφα κεφαλαίο ψι, άρα δεν θα πάσχει, δημιουργούνται απόγονοι με τέσσερις γονοτύπους που εμφανίζονται με ίση αναλογία. Για να το δούμε. Να, ο φυσιολογικός άντρας που παντρεύεται, είπαμε. Και αυτή, πάρα πολύ ωραία. Παίρνουμε όλους αυτούς εδώ τους γονοτύπους, μπορείτε να το κάνετε με ένα πάνετ και να τους βρείτε όλους, αλλά δεν είναι και δύσκολο. Και βλέπετε ότι ο καθένας εμφανίζεται με ένα ποσοστό 25%. Τι θέλει να μας πει λοιπόν αυτή εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το δέντρο? Θέλει να μας πει ότι σε μια τέτοια περίπτωση, σε φιλοσύνδετες ασθένειες, είναι προφανές ότι η αιμοροφιλία που εμφάνιζε ο παππούς εδώ και η οποία δεν εκδηλώθηκε σε κανένα από τα παιδιά του, τα παιδιά του η δεύτερη γενιά δεν υπάρχει άτομο που να πάσχει, θα μεταβιβαστεί με 50% πιθανότητα μέσω της κόρης του στα αρσενικά εγγόνια του. Η κόρη μιας γυναίκας φορέας έχει 50% πιθανότητα να είναι και η ίδια φορέας, ενώ ο πατέρας της είναι φυσιολογικός. Λοιπόν, αυτό ακριβώς μας περιέγραφε και το είδαμε και εδώ πέρα στο γενεαλογικό δέντρο. Δηλαδή, με λίγα λόγια για να το μαζέψουμε αυτό, είναι ότι βλέπουμε ότι μια ασθένεια που εμφανίζει ο παππούς θα εμφανιστεί πότε, όχι στην επόμενη γενιά, αλλά στα εγγόνια, στη μεθεπόμενη. Θα τα εμφανίσουν τα εγγόνια αυτού του παππού. Ωραία. Νομίζω πως τελειώσαμε εδώ το μάθημα και πάμε να δούμε τι μάθαμε. Τι μάθαμε λοιπόν? Μάθαμε πολύ ωραία πράγματα σε αυτό το κεφάλαιο και με αυτό κλείνει όλο, είπαμε, το πέμπτο. Μάθαμε για τα φιλοσύνδετα γονίδια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κληρονόμησής τους, αλλά είδαμε και παραδείγματα φιλοσύνδετων γονιδίων, όπως αυτά που ταλαιπωρούσαν βασιλικές οικογένειες. Και είδαμε γιατί
Μια φιλοσύνδετη πολυπόμενη ασθένεια εμφανίζεται συχνότερα στα αρσενικά άτομα. Κλείνοντας λοιπόν αυτό το κεφάλαιο, θέλω να σας επισημάνω ότι κάτω στα σχόλια σας λέω τις συνδυαστικές ασκήσεις με όλα τα γονίδια, αυτό το κεφάλαιο περιμέναμε, για να κάνουμε συνδυαστικές ασκήσεις, τόσο σε αυτοσωμικά όσο και σε φιλοσύνδετα γονίδια. Αλλά, προσέξτε, θέλω να μου τα κάνετε βήμα-βήμα, όπως ακριβώς σας υποδεικνύω κάτω στα σχόλια, κάτω στις υποδειγματικές παρατηρήσεις. Δεν θέλω να τα κάνετε όλα μαζί, με το ρυθμό και με την ολοκλήρωση κάθε μικρής ενότητας, όπως θα σας επισημάνω από κάτω. Έτσι θέλω να τα κάνετε. Διαφορετικά θα μπερδευτείτε και θα έχετε πάρα πολλές απορίες. Σιγά σιγά η γνώση, σιγά σιγά να φτάσετε σε πολύ ψηλά επίπεδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τι θα μάθουμε στο επόμενο μάθημα. Στο επόμενο μάθημα μπαίνουμε πανηγυρικά στο έκτο κεφάλαιο, στις μεταλλάξεις. Λοιπόν, θέλω να σας δω στο επόμενο έτοιμους και με καλή γνώση του πέμπτου κεφαλαίου. Γεια σας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.